Στο παρελθόν, όταν δούλευα ως τεχνικός ηλεκτρονικών συσκευών, είχα δει αρκετά καμένα λάπτοπ και ο λόγος ήταν τα λεγόμενα USB killers, τα οποία έμπαιναν στις σειρές των λάπτοπ είτε κατά λάθος είτε επίτηδες. Κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι πώς γίνεται να προστατευτείς από κάτι τέτοιο. Για να φτιάξω όμως την προστασία από ένα USB killer, πρώτα πρέπει να φτιάξω ένα USB killer, ώστε να καταλάβω πώς λειτουργεί. Και ξεκίνησα από τη θεωρία. Το USB port έχει 4 pin. Τα δύο ακριανά είναι το συν και το πλην, τα οποία χρειαζόμαστε. Θεωρητικά, πρέπει να φτιάξω ένα κύκλωμα που θα στέλνει υψηλή τάση σε αυτά τα δύο pin, ώστε να καούν τα πάντα. What the... Αλλά όλα τα κυκλώματά μου έβγαιναν πολύ μεγάλα και δεν έμοιαζαν καθόλου με στικάκι. Επίσης αντιμετώπιζα άλλο ένα πρόβλημα. Επειδή το κύκλωμα τροφοδοτείται από το USB port, όταν πατάω το κουμπί, η τάση πάει εδώ. Καίει το υπολογιστή, αλλά μαζί και το κύκλωμά μου. Στο αποτέλεσμα, το USB killer μου είναι μίας χρήσης. Αυτό δεν είναι όμως το αποτέλεσμα που ήθελα. Ψάχτηκα λίγο στο ίντερνετ και κατάλαβα ότι τα USB killers της αγοράς δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούν τα ποδαράκια του συν και του πλην, αλλά τα δύο μεσαία, τα οποία είναι data syn και data plin και χρησιμεύουν στην επικοινωνία των USB συσκευών με τους υπολογιστές. Στην τελική, κατέληξα στο να αγοράσω USB ιονιστή αέρα, επειδή είναι σχεδόν έτοιμο κύκλωμα υψηλής τάσης. Η συνδεσμολογία θα είναι η εξής. Τροφοδοσία από τα ποδαράκια syn και plin και την έξοδο υψηλής τάσης θα την συνδέσω στο πιο ευάλωτο σημείο του USB port, εδώ στα data pins. Αυτά είναι τα εξαρτήματα που χρησιμοποίησα για να μετατρέψω τον ιονιστή αέρα σε USB killer. Ξεκινάμε από το λύσιμο του ιονιστή. Στην πρώτη συνδεσμολογία, όταν θα στέλναμε την υψηλή τάση στα pin του συν και πλην, στη χειρότερη θα καταφέρναμε να κάψουμε καμιά ασφάλεια. Ενώ τώρα, το λιγότερο που θα γίνει, είναι να καεί το USB controller. Και άμα η τάση είναι αρκετά υψηλή, μπορούμε να φτάσουμε και το Super IO. Και για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να αλλάξουμε το μαμίσιο transistor σε κάτι πιο δυνατό. Και η πιο δυνατή έκδοση του μαμίσιου transistor είναι το S8050. Το κολλάμε και τσεκάρουμε με powerbank και ένα USB tester αν λειτουργεί. Για κάποιο λόγο, η ένταση του ρεύματος είναι μηδενική, αλλά με ένα λαμπάκι νέων μπορούμε να δούμε ότι όλα λειτουργούν. Και αν δεν έχουμε τέτοιο λαμπάκι, το ίδιο μπορούμε να δούμε με έναν αναπτήρα. Να φανταστείτε, νιώθω με το δάχτυλο το αεράκι που έρχεται από την μεριά του καλωδίου. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει το κύκλωμα του ιονιστή. Έχουμε την 5V τροφοδοσία από την θύρα USB, τα δύο μεσαία pin δεν χρησιμοποιούνται, διότι είναι data pins. Μετά το ρεύμα πάει στο τρανζίστορ με το πινίο και αυξάνεται περίπου στα 200V. Από εκεί πάει στο πολλαπλασιαστή και εκεί προσθέτουμε πάνω στους δύο πυκνωτές δύο βαρίστορ. Σύμφωνα με την έρευνά μου, τα βαρίστορ που ταιριάζουν τέλεια είναι το 102 στο 1 kV και το JNC222M. Δυστυχώς δεν είχα και άλλα δύο για να καλύψω όλους τους πυκνωτές, αλλά δεν μας επηρεάζει κάπου. Έμεινε μόνο να ξεκολλήσω το δικό του καλώδιο και να βάλω κάτι πιο μακρόστενο. Oh my. Το κολλάμε πριν το ρεζίστορ και το φέρνουμε στα data pins. Τα βραχυκυκλώνουμε για καλύτερο αποτέλεσμα. Και έκανα την πρώτη πατάτα. Ξεχάστηκα και το κούμπωσα στο τέστερ. Και ειδού το αποτέλεσμα. Τώρα πρέπει να παραγγείλω καινούριο.
και αυτό μας δείχνει ότι θέλει περισσότερη προσοχή. Και για άλλο ένα παράδειγμα, βρήκα ένα παλιό άχρηστο λάπτοπ για να σας δείξω πόσο επικίνδυνο είναι. Σκέφτηκα επίσης ότι καλό θα ήταν να μπει μια ασφάλεια ώστε να αποφύγω τέτοια περιστατικά στο μέλλον όπως αυτό με το τέστερ. Και για την ασφάλεια πήρα ένα τρανζίστρο BC547 και σύνδεσα το κουμπάκι στο collector και το base. Το τρανζίστρο δεν δουλεύει από μόνο του, οπότε δεν έχουμε υψηλή τάση χωρίς να πατήσουμε το κουμπί. Τώρα μπορούμε να το ξαναδοκιμάσουμε με το χαλασμένο τέστερ. Όπως βλέπετε, αν δεν πατηθεί το κουμπάκι, δεν γίνεται τίποτα, αλλά μόλις το πατήσουμε, τέλος. Σταματάει να λειτουργεί. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Τώρα που φτιάξαμε το USB Killer, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και την προστασία, δηλαδή το Anti-USB Killer. Αυτά είναι τα εξαρτήματα που θα χρειαστούμε. Και ξεκινάμε με το PCB board, στο οποίο δίνουμε το σχήμα που μας ικανοποιεί. Για εμένα είναι 6x14 τρύπες. Συνεχίζοντας με τα εξαρτήματα, πρώτα κόλλησα το θηλυκό βίσμα USB. Πέταξα το λαμπάκι νέων στα πιν των data και στο πλην. Μετά έβαλα ένα βαρίστορ των 100 volt στα ποδαράκια συν και πλην του αρσενικού βίσματος, διότι τα USB killers συνήθως δουλεύουν με 200 volt και πάνω. Στα ίδια ποδαράκια με το βαρίστορ πετάμε και τον πυκνωτή. Πριν κολλήσουμε το αρσενικό βίσμα, κόβουμε τα δύο μεσαία pin, επειδή με αυτά δουλεύουν τα περισσότερα USB killers. Και τώρα κολλάμε το βίσμα. Περνάμε τις γραμμές τροφοδοσίας και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έμεινε να κάνουμε μόνο ένα πράγμα, να βάλουμε μόνωση, γιατί από αυτές τις επαφές περνάει υψηλή τάση. Και το Anti-USB Killer είναι έτοιμο. Πάμε να το δοκιμάσουμε με powerbank και το χαλασμένο τέστερ. Όταν συνδέω το USB Killer χωρίς προστασία, το τέστερ σβήνει. Αλλά άμα βάλουμε πρώτα το Anti-USB Killer, δεν συμβαίνει τίποτα. Ανάβει το λαμπάκι, το οποίο μας δείχνει ότι το στικάκι που συνδέσαμε είναι επικίνδυνο. Ενώ άμα ήταν απλό στικάκι, το λαμπάκι δεν θα άναβε. Οπότε έχουμε προστασία στα data pin επειδή τα κόψαμε. Και στην τροφοδοσία διότι βάλαμε το βαρίστορ. Αυτό το Anti-USB Killer θα σας προστατεύσει από τα περισσότερα USB Killers της αγοράς. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε. Ευχαριστούμε για την προβολή και τα λέμε στο επόμενο.